Κυρία Κυπριανού, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι απλήρωτη η εκπαιδευτική των επιμορφωτικών. Πείτε μας για πόσο καιρό. Των επιμορφωτικών, των κρατικών, των ολοήμερων. Είμαστε απλήρωτοι τον μήνα Δεκέμβριο. Όμως, μάθαμε ότι το κονδύλι για την πληρωμή μας είναι δεσμευμένο από τη Βουλή και δεν ξέρουμε πότε θα αποδεσμευτεί για να μπορέσουμε να πληρωθούμε. Πάντως υπάρχουν σκέψεις από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για να συνέλθει εκτάκτως. Αυτό θα σας ικανοποιούσε, κυρία Κυπριανού? Καταρχήν δεν πρέπει να υπάρχει σκέψη. Πρέπει να είναι επιβεβλημένο το πράγμα. Για όνομα του Θεού. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, κυρία Κυπριανού? Γιατί ίσως θα μας ικανοποιούσε κάπως. Απλά πρέπει να καταλάβουμε, και τούτον ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ότι πρέπει να φύγουμε από την αγορά υπηρεσιών, γιατί τούτον το καθεστώς εργοδότησης μόνο προβλήματα μας δημιουργήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που καθυστερούμε να πληρωθούμε. Έτυχε μας να καθυστερήσουμε να πληρωθούμε για 3-4 μήνες. Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από αυτό το θέμα, κυρία Κυπριανού? Στα κρατικά είμαστε 700 καθηγητές. Στα υπόλοιπα, σε όλα τα απογευματινά προγράμματα, γιατί εργαζόμαστε όλοι υπό το ίδιο καθεστώς, είμαστε 4.000. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι οι 4.700 που είναι απλήρωτοι για το μήνα Δεκέμβριο? Όλοι μαζί, 4.000, όχι 4.700, ναι, είμαστε απλήρωτοι για το μήνα Δεκέμβριο. Και ποια μέτρα εξετάζεται αυτή τη στιγμή? Δεν εξετάζουμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε στάση εργασίας. Δεν θα παραδώσουμε βαθμούς για το τετράμινο, δεν θα δεχτούμε ούτε γονείς. Ασχέτως εάν λυθεί το πρόβλημα από τη Βουλή? Το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς του μισθωτού που ήμασταν πριν. Γιατί ας θα με πληρώσει την άλλη εβδομάδα, απλά για να σιωπήσω, γιατί έπρεπε να κάνω ολόκληρη την έρευνα για να μάθω ότι τελικά το κονδύλι ήταν δεσμευμένο, τον άλλο μήνα το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε πάλι. Κάτι που διαβάζαμε, κυρία Κυπριανού, για παράδοση εκλογικών βιβλιαρίων. Και αυτό, ναι. Πιστεύετε ότι είναι λύση όμως αυτό? Δεν είναι λύση. Ή μήπως με την ψήφο θα πρέπει να δείξετε σε αυτούς που σας μεταχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και δεν περιμένουμε τις εκλογές για να κρίνουμε? Ναι, είναι μια πράξη να δείξουμε την αγανάκτησή μας, να παραδώσουμε τις ταυτότητες μας και υπάρχει και μεγάλη περίπτωση να μην κατεβούμε να ψηφίσουμε τις εκλογές. Ναι, αυτό είναι που σας ρωτάω. Η μη ψήφος είναι η λύση ή είναι με την ψήφο που στέλνετε τα μηνύματα που πρέπει? Θα το σκεφτούμε. Είναι κάτι μέσα στα μέτρα που σκεφτόμαστε, αλλά το πιο σημαντικό και το πρωταρχικό είναι ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε στα συνεργασίες. Να είστε καλά, κυρία Κυπριανού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.